Μπορεί ο Οκτώβριος να φτάνει στο τέλος του, ωστόσο η κίνηση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Τελευταίες εβδομάδες. Θα δούμε, μπορεί να τραβήξει και μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου επικρατεί το αδιαχώρητο, με χιλιάδες τουρίστες να καταφθάνουν στο νησί για να απολαύσουν τις διακοπές τους και άλλους τόσους να αποχαιρετούν την αγαπημένη τους Κρήτη. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχα γύρω στις 44.000 αφήξεις εξωτερικού και άλλες 6.000 αφήξεις εσωτερικού και άλλες τόσες αναχωρήσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Τα ίδια νούμερα περίπου θα παίξουν και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η σεζόν του 2021 έκλεισε γύρω στο 60-64% του 19. Δηλαδή οι συνολικές αφήξεις ήταν γύρω στα 4,5 εκατομμύρια. Το σύνολο αφήξεις αναχωρήσεις μάλλον, πιστεύω ότι θα κλείσουμε γύρω στα 5 εκατομμύρια. Παρά τις αμφιβολίες και τους προβληματισμούς που δημιούργησε η πανδημία, η τουριστική κίνηση στο δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας ήταν και φέτος ιδιαίτερα υψηλή. Εάν δεν είχε χαρακτηριστεί και κόκκινη ζώνη ο νόμος Ηρακλείου και η Κρήτη γενικά τον Αύγουστο, θα ήταν καλύτερα ακόμη τα νούμερα, γιατί φάνηκε μια κοιλιά το Σεπτέμβριο, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη. Μια κοιλιά, μια όχι σημαντική αύξηση, όπως είχε το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτέμβρη ή όπως έχει ο Οκτώβριος, ο οποίος Οκτώβριος είναι καλύτερος του 19. Άρα και ο Σεπτέμβρης θα μπορούσε να ήταν καλύτερος του 19. Δεν έγινε όμως καλύτερος. Έκλεισε με ένα 86-87% του 19. Θα μείνουν εταιρείες κατά τη διάρκεια του χειμώνα? Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή θα έχουμε δύο εταιρείες. Την Transavia που θα κάνει πτήσεις προς Ολλανδία και τη Cyprus που θα κάνει πτήσεις προς Κύπρο. Τώρα αν προκύψει και κάποια άλλη εταιρεία, welcome to the paradise. Καλοδεχούμενη. Χαμόγελα και στο λιμάνι, αφού η κρουαζιέρα μπορεί να άργησε να ξεκινήσει, αλλά αποδείχτηκε ισχυρό χαρτί για την οικονομία του τόπου. Πιστεύω ότι θα κλείσουμε και καλά γύρω στο 60-65% της κίνησης του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 19. Έως το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να δέσουν στο λιμάνι του Ηρακλείου περίπου 20 κρουαζιερόπλια. Μέχρι τώρα έχουν περάσει από το λιμάνι μας περίπου 110.000. Πιστεύουμε δηλαδή να κλείσουμε στις 130.000. Σε ό,τι αφορά την τουριστική σεζόν του 2022, οι ενδείξεις από στεριά και θάλασσα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες. Εάν όντως δεν συμβεί κάτι το απρόπτωτο και δεν υπάρχει κάποιος εξωγενής παράγοντας, πιστεύω ότι η κρουαζιέρα το 2022 θα φτάσει και μπορεί να ξεπεράσει το 19. Και παραμένει το λιμάνι του Ηρακλείου home port για... Βεβαίως για δύο εταιρείες, εξακολουθεί να είναι home port και υπάρχει περίπτωση να έρθει και τρίτη εταιρεία κρουαζιερόπλων με χώπαρ το Ηράκλειο. Η ζήτηση από ό,τι ξέρω είναι αρκετά καλή. Με κάποιες αγορές αυξημένες, όπως η Ρωσική, γιατί δεν είχε φέτος η Ρωσία. Όπως η Αγγλική, γιατί δεν είχε και αυτή φέτος. Έχει μια αύξηση από τη γαλλική αγορά. Μετά τις 14 Νοεμβρίου που θα γίνει το ξεκαθάρισμα, να το πούμε έτσι, των πτήσεων, θα δούμε τι θα ισχύει για την επόμενη χρονιά.